Η νευρικότητα είναι μεγάλη εδώ. Δείγμα της σημασίας του αγώνα. Τα ωφέλη είναι πολλά αν τα καταφέρουν. Τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο φήμης και καταξίωσης. Αυτά θα φέρει μια ενδεχόμενη επιτυχία στη διοργάνωση. Και οι φίλοι της ομάδας κάνουν τα πάντα ώστε να γεμίσουν ενέργεια τους παίκτες τους, ώστε εκείνοι να τα δώσουν όλα με τη σειρά τους. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Άσχημο σου, τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Κίμιχ εδώ μας απογοήτευσε. Κανείς δεν περίμενε τόσο άσχημη εκτέλεση. Μέση. Εμπαπέ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Κατάφερε και την κράτησε. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάνε. Ωραίο σουτ. Φοβερή απόκρουση. Ο Λεβαντόφσκι δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Μακελελέ. Ο Νέιμαρ με την μπάλα. Και του κάνει το φάουλ. Μαρκίνιους θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Το κατσαδιάζει εδώ ο ρεφερή Χριστό, αλλά νομίζω πως το κάνει για το καλό του, για να τον προστατέψει. Διάβασε καλά τη φάση. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Επιχειρεί το σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Εμπαπέ, Μέση, πάει για γκολ, Λεβαντόφσκι, γκολ! Πολύ ωραία ενέργεια για την Bayern. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Μην ξεγελιόμαστε όμως, και πολύ τεχνικό. Τώρα η ιδέα μου είναι, τι το έκανε να φαίνεται τόσο απλό. Φυσικά, μόνο εύκολο δεν ήταν, αλλά τέτοιοι παιχταράδες τα κάνουν να φαίνονται απλά τα πράγματα. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Μπράβο τους που κατάφεραν να σκοράρουν πρώτοι. Αλλά τώρα οι οπαδοί θα αναμένουν την αντίδραση των γηπεδούχων. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Μέση! Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Πανέμορφη παλιά. Άνοιξε στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο. Εμπαπέ. Νέιμαρ. Τους βλέπουμε να πιέζουν πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση. Θεωρώ ότι... Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Μέση. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Νομίζω πως φαινόταν εξ αρχής η κατάληξη της φάσης. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε φάουλ. Είναι ευκαιρία. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση.
κάποιες επιδοκιμασίες, ηρωνικές φυσικά. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Μουσιάλα πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ξεχύνεται μπροστά. Ψάχνει να δια... και είναι έτοιμος να σουτάρει. Κι όμως είναι γκολ. Τα κατάφεραν και πλέον βλέπουν στα ίσια τον αντίπαλο. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και αντεπιάσουν τους μετά. Είναι για σεμινάριο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Ναι, είναι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με δύο που... Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Τα έδωσε όλα εδώ και δικαιώθηκε. Αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους. Εμπαπέ επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Καλό διώξιμο. Ρουμενίγκε. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ρουμενίγκε θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Εμπαπέ! Με αυτή του την προσπάθεια κέρδισε τα μπράβο των συμπαικτών του. Ναι, ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας. Μόνο ένα για τους αντίπαλους. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο, αν δεν προσέξεις. Λεβαντόφσκι εξαπολύει ένα σουτ. Το έβαλε. Ο Εμπαπέ εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Είδαμε την εφαρμογή αυτού που γνωρίζουμε πολύ. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Εμπαπέ. Εμπαπέ, η μπάλα στον Τιμπάλα, Λεβαντόφσκι, θα επιχειρήσει ένα σούτ. Ω, το πιάσε. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο γκολκίπερ, αλλά μπράβο του. Η Μπάγερ Μονάχου κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Είναι δύο για τους αντιπάλους. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Η Μπάγερ Μονάχου μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πέδρη. Τηρίζει γκολ. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Χρήστο, επειδή είδαμε αρκετά στο πρώτο μέρος, αν ήμουν προπονητής τους, θα τους έλεγα να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο σαν να είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Μόνο ένα γκολ διαφορά. 2-1 είναι το σκορ. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Substitution.
Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Η Bayern Μονάχου θα μπει μάλλον με φρέσκες ιδέες στο τερέν. Για να δούμε αν θα τους βγουν όμως. Ξεκινάει η κόντρα. Μέση. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Εμπαπέ. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Τα βρήκε μπαστούνια σε αυτή τη φάση. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος θα το εκτελέσει. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για να δημιουργήσουν ένα μαξιλαράκι την μπάλα. Εμπαπέ. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Έχει πολύ σωστή ανάπτυξη η ομάδα τους. Εμπαπέ. Μουσιάλα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Καλή παλιά. Καλή ιδέα. Θα έχει τα τρεξίματα. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Δεν άντεξε. Είναι φάουλ αυτό. Πεντακάθαρο. Substitution on the field. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Mbappe. Number 21. Εδώ μάλλον τα χρειάστηκε ο goalkeeper. Coming on the field. Number 13. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Robert Lewandowski. Substitution in progress. Haaland. The attendance for this match was 71,649. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Έξυπνη η πάσα του. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και καταφέρνει να την κόψει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μπενζεμά. Μπενζεμά! Μέση, η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Το πιο απο... Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα.
αγγίζει σωστά την μπάλα. Μουσιάλα. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Υπέροχη κίνηση. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Ο Ετώ με την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Και καταφέρνει να την κόψει. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Φόντεν. Χάλαντ. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Η Bayern σίγουρα αξίζει πολλά μπράβο για τη θέληση που δείχνει. Οι περισσότερες ομάδες μάλλον θα κλείνονταν πίσω, αρκούμενες στο υπάρχον σκορ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ροναλντίνιο, Φόντεν, Λεβαντόφσκι. Θα μπορούσαν και να έχουν σκοράρει. Ποιος ξέρει. Πάντως δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη ευκαιρία. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ετώ. Μέση. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους παίκτες του. Ο διαιτητής φυρίζει. Η Bayern Μονάχου τα κατάφερε. Πέτυχε.